Να ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο περιστατικό που είχαμε, κύριε Υπουργέ, στα Εξάρχεια, με αυτή την ψυχρό δολοφονία. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ραντεβού θανάτου, λένε. Ναι. Μέσα στο κέντρο της πόλης, εμψυχρό, 11:30 το πρωί, έγινε μια δολοφονία με έναν έμπορο ναρκωτικών, όπως λένε άλλοι, με σπήρες που δρούν από την άλλη πλευρά, λένε τρίτη. Τι γίνεται ακριβώς? Κοιτάξτε, φυσικά είναι λυπηρό το γεγονός, φυσικά είναι δυσάρεστες καταστάσεις αυτές, πλην όμως δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων, περιστατικά και πράξεις εγκληματικές υπάρχουν πάντοτε. Το θέμα είναι να δούμε εάν αυτό συνδέεται με κάποιο περιβάλλον, εάν αυτό συνδέεται με κάποιους κύκλους όπως η χώρη των ναρκωτικών και πώς μπορούμε να εξαρθρώσουμε συνδέεται αυτούς τους κύκλους. Και βλέπετε, βλέπετε ακριβώς τελευταία, η έρευνα συνεχίζεται και γι' αυτό δεν θα ήθελα να προτρέξω ή να ανακοινώσω κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όμως προφανώς υπάρχουν διασυνδέσεις με το κύκλωμα των ναρκωτικών. Αυτό είναι. Όμως κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα που βγαίνει μέσα από αυτό. Που είναι οι ομάδες οι αντιπαρατηθέμενες ακριβώς. Ή αν είναι ομάδες αυτοδικίας. Ναι, δηλαδή ομάδες... λύνω το πρόβλημα έτσι, εγώ. Έτσι, γιατί δεν παρεμβαίνει κάποιος άλλος. Η πολιτεία δηλαδή για να το λύσει. Ελέγχει κανείς τα Εξάρχεια? Υπάρχει περίπτωση να αποδοθούν τα Εξάρχεια στους πολίτες, στη χρήση των πολιτών? Γιατί μέχρι τώρα δεν νομίζω να πας εύκολα στα Εξάρχεια. Πριν πάω στα Εξάρχεια και δεν αποφεύγω την ερώτησή σας, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν τεράστιες επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας στο κυνήγι και στη δίωξη των ναρκωτικών σε όλη την Ελλάδα. Να θυμίσω πριν από λίγες μέρες στη Ζάκυνθο ένα τόνο χασίς. Να θυμίσω άλλες επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας. Και το πλοίο με τα χάπια. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Το λέω πιο εστιασμένα, κύριε Υπουργέ, ξέρετε γιατί. Τώρα πάμε στο χώρο που είπατε. Το λέω να σας κάνω μια πρόσθετη ερώτηση αυτό, γιατί μου λένε και φίλοι αστυνομικοί εδώ, μου στείλανε από χθες κάποια μηνύματα επειδή ξέραν ότι θα έρθετε. Και μου λένε οι άνθρωποι, με την κατάργηση της ομάδας Δέλτα, μήπως τελικά αυτό λειτουργήσε προς όφελος των παρανόμων? Γιατί είχαμε επιτυχίες, λένε οι άνθρωποι, στα Εξάρχεια, είχαμε παρουσία έντονη στα Εξάρχεια. Μήπως τελικά δεν βοήθησε αυτό? Μήπως αυτοί που σας ρωτάνε έχασαν κάποια θεσούλα? Οι ομάδες Δέλτα, θα σας πω εγώ. Παρακαλώ. Οι ομάδες Δέλτα καταργήθηκαν γιατί δεν ενεργούσαν σύμφωνα με τους νόμους, με τους κανόνες μιας οργανωμένης αστυνομίας, ενός οργανωμένου κράτους. Οι ομάδες Δέλτα καταργήθηκαν και δεν υπήρξε κανένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα εδραιώθηκε μια αντίληψη ότι το κράτος δεν έρχεται σε αντιπαράθεση και δεν δίνει μάχη με τον πολίτη. Ο πολίτης αισθάνεται πιο σίγουρος στις σημερινές συνθήκες, πιο ασφαλής στις σημερινές συνθήκες. Νιώθει ότι δεν αυτοδικεί το κράτος και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Επομένως, καμία απώλεια δεν υπήρξε από την κατάργηση των ομάδων Δέλτα. Ίσα-ίσα ενισχύθηκαν τομείς όπως είναι η δίωξη ναρκωτικών, όπως είναι η αστυνόμευση στη Δυτική Αττική κτλ. Ενισχύθηκαν, επομένως, ενισχύθηκε ο αγώνας απέναντι στα ναρκωτικά. Τι αποτέλεσμα είχαμε? Τώρα, ό,τι αφορά τα Εξάρχεια, να είμαστε ρεαλιστές και να. Και μάλιστα, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη λίγο, να θέσω και ένα πρόσθετο ζήτημα για την περιοχή. Έχετε κατηγορηθεί και για την πλημελή φύλαξη των γραφείων του Πασόκ που βρίσκονται στην περιοχή, το οποίο δείχνονται συχνά πυκνά επιθέσει. Έχετε κατηγορηθεί από το κόμμα της αντιπολίτευσης αυτό, λέγοντας ότι ουσιαστικά είναι εκτεθειμένο στις επιθέσεις του οποιοδήποτε και αφύλακτο. Το λέω για να βάλω και το πολιτικό στοιχείο μέσα. Σωστά, να το απαντήσετε στον Το πολιτικό στοιχείο να το βάζουμε και πρέπει να το βάζουμε, το μικροπολιτικό, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στις διάφορες ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, το μικροπολιτικό να μην βάζουμε. Δηλαδή την εκμετάλλευση και την εκμετάλλευση κάθε μικρού στοιχείου προκειμένου να δώσουμε γενικότερες εικόνες. Τη γενικότερη εικόνα τη δίνουν τα αποτελέσματα της αστυνομίας. Και πάω όμως στα Εξάρχεια για να μην νομίσετε πάλι ότι ξεφεύγω. Τα Εξάρχεια είναι ένας χώρος όπου για πάρα πολλά χρόνια σπρώγνονταν τα προβλήματα, ήταν το χαλί κατά από το οποίο σπρώγνονταν τα διάφορα προβλήματα, χωρίς να δίνεται καμία σημασία για την εξάλληψη των διαφόρων φαινομένων, και μιλάω για πολλαπλά φαινόμενα, τα οποία δημιουργούνται σε αυτή την περιοχή. Μια περιοχή η οποία έχει την πολιτιστική της ιδιαιτερότητα, τις ιδιομορφίες της, αλλά
μια περιοχή με προβλήματα. Σε αυτό το χώρο λοιπόν έσπρωγναν όλοι τα προβλήματα εκεί και αδιαφορούσαν για την επίλυσή τους. Mm-hmm. Εμείς τι προσπαθούμε σε αυτό το χώρο? Αν θέλετε, και από αστυνομικής πλευράς δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση για το τι γίνεται σε αυτό το χώρο. Αρχίσαμε να ξεκινήσαμε το σχεδιασμό μας και μηδέν. Την όποια δράση που προφανώς δεν... Από το μηδέν, ναι. Σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. Όταν λέω από το μηδέν, κυριολεκτό. Αυτή τη στιγμή... Σήμερα που βρισκόμαστε, εδώ, κύριε Υπουργέ, ακούω ανακοινώσεις πολιτών. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ μου. Διότι ακούω ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, ανακοινώσεις πολιτών. Εγώ δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, ούτε να τους εντάσσω σε οποιοδήποτε πολιτικό ή κοινωνικό χώρο. Όχι, ακούω ανακοινώσεις πολιτών που λένε: εγώ θα πάρω την υπόθεση στα χέρια μου. Έτσι. Για να καταπολεμήσω το κύκλωμα των ναρκωτικών που δράσει στην περιοχή. Mm-hmm. Να διώξω από την πλατεία τους ναρκέμπορους. Και όταν ακούω πολίτες, και λέω: δεν με ενδιαφέρει τι είναι αυτός ο πολίτης. Ακούω πολίτες να λένε: θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος, η πολιτεία δηλαδή, δεν είναι παρούσα. Τον έχει παρατήσει τον νόμο. Για να αναγκάζεται κάποιος να πει ότι εδώ κυκλοφορούν ναρκέμποροι και πουλάνε και μοιράζουν. Ένα αυτό που τίποτα. Λέει ο Βασίλης. Δύο οι άλλοι που κυκλοφορούσαν με τα όπλα και έκαναν παράλληλα στην πλατεία. Και τρία θα σας πω εγώ ότι υπάρχει κάτω από το μηδέν. Διότι αν είστε στο μηδέν, όπως ξεκινήσατε, το πήγατε κάτω από το μηδέν. Διότι όταν κάνουν επίθεση αναρχική ή ό,τι άλλο είναι αυτοί οι τύποι, τρομοκράτες, δεν ξέρω τι, στο σπίτι του Υπουργού Επικρατείας Φλαμπουράρη, είναι απαράδεκτο για τρίτη φορά, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να μην φυλάσσει το Φλαμπουράρη. Και ο κάθε υπουργός. Ναι. Επομένως, είμαστε κάτω του μηδενός. Κύριε Οικονόμου, από την πλευρά σας αναδεικνύεται με έναν τρόπο συμβολικό αυτό που προσπαθεί να αναδείξει η αντιπολίτευση τελευταία, δηλαδή το συμβολισμό των εξαρχείων σαν χώρο μη ελεγχόμενο. Ναι. Θα ήθελα όμως να ξαναγυρίσω σε αυτό που σας είπα. Παρακαλώ, πριν, παρακαλώ. Ότι τα εξάρχεια εδώ και 50 χρόνια ήταν χώρος συσσόρευσης προβλημάτων, συσσόρευσης και εγκατάληψης. Εκεί πέρα, όπως χώρος συσσόρευσης και εγκατάληψης είναι η Δυτική Αττική, όπως χώρος συσσόρευσης και εγκατάληψης ήταν το κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος ξέρει ότι η κατάσταση από πλευράς τάξης και ασφάλειας είναι πολύ καλύτερη στις μεγάλες πόλεις και στις μικρές, αλλά αναφέρομαι εδώ που ζει ο μισός πληθυσμός, παρά το ότι έχουμε ένα μεγάλο μέρος της αστυνομίας να ασχολείται με το μεταναστευτικό, παρά το ότι η αστυνομία έχει σκορπίσει από το Καστελόριζο μέχρι την Ιδωμένη για να καλύψει τις ανάγκες. Δεν λέει κανείς όχι σε αυτά που λέτε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα και εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος δεν λέει ότι έγιναν μέσα σε λίγο χρόνο υπήρξε όλα τα πράγματα. Υπήρξε πλημελής φύλαξη στο σπίτι του κυρίου Φλαμπουράρη. Υπάρχουν ευθύνες για το χτύπημα αυτό. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι τρίτη φορά χτυπιέται, γίνεται στόχος ο κύριος Φλαμπουράρης. Πρώτη φορά θα πει κανείς και τα λοιπά. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Πώς το δέχεστε αυτό, κύριε Υπουργέ? Δεν σας θίγει προσωπικά? Θέλετε να σας αναφέρω, θέλετε να σας αναφέρω άλλα 10 προβλήματα μεμονωμένα και από εκεί να δώσουμε μια γενικότερη εικόνα? Δεν είναι μεμονωμένο αυτό. Είναι άδικο για τη γενικότερη εντάξει. εικόνα που πρέπει να υπάρχει και καλό είναι να δούμε τα θετικά σημεία, τα αρνητικά σημεία, ποια είναι η γενικότερη κατάσταση. Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Έχουμε εκθιάσει πολλές φορές επιτυχίες της αστυνομίας. Και εμείς οι πολίτες θέλουμε την αστυνομία δίπλα μας και τη στηρίζουμε και την αγαπάμε. Να το ξέρετε αυτό, το λέω ειλικρινά. Δεν το λέω γιατί μέμφω με την αστυνομία. Φυσικά. Ούτε εσάς προσωπικά, ούτε τίποτα. Αλλά πρέπει να δούμε τα προβλήματα όμως, να τα λύνουμε. Το καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό επέμεινα σε αυτό. Το καταλαβαίνω, κύριε Οικονόμου. Και από την πλευρά τη δημοσιογραφική, καλά κάνετε και τονίζετε τα προβλήματα. Αυτή είναι η δουλειά σας. Και η δουλειά και η υποχρέωση δική μας είναι να αναδεικνύουμε τη συνολική εικόνα με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια γενικότερη προσπάθεια από την κυβέρνηση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής να διασφαλίσει ένα περιβάλλον σταθερότητας εκτός της χώρας, στον περίγυρό μας, σε κρίσιμες περιόδους, με κρίσιμες καταστάσεις και με περιοχές αστάθειας γύρω μας και το ίδιο γίνεται και στο εσωτερικό, να δημιουργήσουμε ένα ήπιο περιβάλλον, ένα περιβάλλον σταθερότητας μέσα από το οποίο θα προέλθει η ανάπτυξη και οι όποιες παραγωγικές προσπάθειες. Στα ζητήματα, ωραία, στα ζητήματα της ασφάλειας θέλω να πάμε και λίγο μετά στο μεταναστευτικό, στο ρόλο της αστυνομίας κτλ. Αλλά για τα ζητήματα ασφάλειας τάξης έχει προκαλέσει εντύπωση και κατηγορείται η κυβέρνηση γι' αυτό ότι από μια πολιτική ανοιχτών δρόμων και ελεύθερης κίνησης των πολιτών, τα κυβερνητικά κτίρια και ιδιαίτερα στην περιοχή του Μαξίμου έχετε περάσει σε μια πολιτική
Απόλυτου κλεισίματος. Απόλυτου αποκλεισμού. Γιατί? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μείνουν αφύλακτα τα κυβερνητικά κτίρια. Νομίζω η πολιτική μας δεν είναι η πολιτική των υπερβολών, είναι η πολιτική του μέτρου. Αυτό φαίνεται σε όλες τις μεγάλες διαδηλώσεις, είτε ήταν η 17 Νοέμβρη, είτε η 6 Δεκέμβρη, είτε οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Ποια ήταν τα αποτελέσματα στις αγροτικές κινητοποιήσεις? Υπήρξε βία, υπήρξε επίλυση των προβλημάτων με τον υπιότερο τρόπο. Το ίδιο τι έγινε 17 Νοέμβρη, τι έγινε 6 Δεκέμβρη, τι έγινε στις άλλες διαδηλώσεις. Υπήρξαν και περιστατικά μελανά. Δεν το αρνούμε. Αλλά η γενικότερη εικόνα, νομίζω, και η γενικότερη προσπάθεια, νομίζω ότι είναι στην κατεύθυνση της ήπιας αντιμετώπισης με κόκκινες γραμμές. Ναι, υπάρχουν και κόκκινες γραμμές σε αυτά τα θέματα. Κύριε Υπουργέ, σας ανησυχεί η εμφάνιση αυτών των οργανώσεων ξανά? Είχαμε προχθές ένα περιστατικό με το βιβλίο σε δικαστικό λειτουργό που δείχνει να μην έχουν κοιμηθεί, να το πω έτσι, να επανεργοποιούνται κάποιες οργανώσεις ξανά σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ανησυχία στις αρχές, τι λέτε? Σε όλες τις κοινωνίες, όποιος νομίζει ότι το θέμα της τρομοκρατίας επιλύεται μέσα σε μια μέρα, είναι μακριά γελασμένος. Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν. Το θέμα είναι να κρατιώνται στο μικρότερο δυνατό βαθμό και δυνατόν να εξαλειφθεί. Και αυτή είναι η προσπάθεια η δική μας. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι είναι αυτές οι μικρές, οι λίγες προσπάθειες, γιατί πάλι να κάνουμε μια σύγκριση με το παρελθόν, οι μικρές αυτές προσπάθειες είναι οι τελευταίες προσπάθειες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν με εξτρεμιστικό τρόπο να εκφράσουν τις ιδέες τους, αλλά έχουν καταλάβει ένα μεγάλο μέρος από όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν τους βγάζει πουθενά αυτή η λύση. Συνδέονται με το παρελθόν, δηλαδή είναι παρακλάδια του παρελθόντος αυτές οι νεότερες οργανώσεις και έχουν, ας πούμε, σύνδεση με τις παλιές? Δεν μίλησα για νεότερες οργανώσεις, ναι. Και δεν υπάρχουν στοιχεία νεότερων οργανώσεων. Αυτό που πάντα θα μας απασχολεί, όπως σας είπα, το θέμα της τρομοκρατίας, είτε προέρχεται από το εξωτερικό είτε προέρχεται από το εσωτερικό. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι το κύριο ζήτημα που απασχολεί τα θέματα της αστυνομίας. Μάλιστα. Ναι. Γι' αυτό ήθελα να κλείσουμε λίγο τη συζήτηση. Μας απασχολεί, αλλά όχι σαν κύριο ζήτημα. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό κλίμα, κυρίως λόγω της δράσης του ISIS. Επειδή υπάρχει λοιπόν ένα πανευρωπαϊκό κλίμα αντιτρομοκρατικό και μέτρο που παίρνονται κεντρικά κτλ., η Ελλάδα είναι και σε μια συνεννόηση, μας αφορά η όλη ιστορία. Σχεδιάζεται ή σκέφτεστε, ας πούμε, αντίστοιχα μέτρα για τη χώρα μας? Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, σε άλλες χώρες και είναι πάνω πλοίο στους δρόμους. Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα όχι. Αλλά λέω, αντιστοίχως είμαστε στο πλαίσιο ενός μια συνεννόηση και ενός σχεδιασμού? Και επειδή είμαστε ευτυχώς, και σύνορο. Ευτυχώς στη χώρα μας, παρότι είμαστε σύνορο, όπως το λέτε, και παρότι είμαστε κοντά σε άλλους πολιτισμούς, ίσως γι' αυτό ξέρουμε να συνυπάρχουμε με άλλους πολιτισμούς και ίσως γι' αυτό και οι όποιες δραστηριότητες στο χώρο μας είναι μειωμένες. Σε λίγες ώρες θα ταξιδέψω στο Λουξεμβούργο στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών, όπου θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Θα είναι η τελευταία σύσκεψη της Ολλανδικής Προεδρίας, μετά αναλαμβάνει η Σλοβακία. Θα γίνει λοιπόν εκεί μια ανακεφαλαίωση των ζητημάτων και των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί και θα εξεταστούν τυχόν επιπλέον μέτρα. Απασχολεί τον ευρωπαϊκό χώρο, τις ευρωπαϊκές χώρες, το θέμα της ασφάλειας. Μας απασχολεί και εμάς σαν χώρα. Παίρνουμε ό,τι μέτρα χρειάζεται και συνεργαζόμαστε με όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και παραπέρα, ώστε να διατηρήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον και, αν θέλετε, ειδικά αυτή την περίοδο, μια περίοδο τουριστική, μια περίοδο καλοκαιρινή, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ήρεμο και να διασφαλίσουμε... Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, και είμαστε στο επίπεδο των μέτρων και της ασφάλειας. Ναι. Υπήρχε μια δέσμευση από την κυβέρνησή σας ότι θα μειώσει αρκετά τον αριθμό των αστυνομικών που απασχολούνται στη φύλαξη διαφόρων προσώπων. Ακριβώς. Τι έχει γίνει σε αυτό το τομέα, τι έχετε κάνει?
Εδώ φύγεται ένα σοβαρότατο ζήτημα. Αύριο, μόλις έρθω το ναι, Σάββατο ναι. Από το Λουξεμβούργο, ο αρχηγός της αστυνομίας θα μου δώσει τις προτάσεις. Έχουμε δουλέψει καιρό πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση με γύρω στις 4.000 αστυνομικούς να προστατεύουν επίσημα πρόσωπα, όταν λέω επίσημα, ενώ πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες κλπ. Όλους, ναι. 4.000 είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Αντίθετα, ένας μικρός αριθμός δουλεύει στην πραγματική αστυνόμευση. Υπάρχει εντολή του Πρωθυπουργού, υπάρχουν εντολές δικές μας, θα μειώσουμε τον αριθμό αυτό πάρα πολύ. Θα υπάρξουν αντιδράσεις, δηλαδή, δεν τρέφουμε ψευδεστήσεις. Τα λέτε πάρα πολύ, τι εννοείται, στο μισό, ας πούμε. 50%. Έτσι. Και ακόμη περισσότερο. Ακόμη περισσότερο. Που σημαίνει ότι κινδυνεύσει η ασφάλεια όμως κάποιων ανθρώπων και μετά γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Αυτό. Γιατί θα το πει ο άλλος αυτό. Σόλια εκεί κουβαλάζει τώρα. Ναι, λέω. Βεβαίως. Αλλά ξέρετε κάτι. Κάποιος στον οποίο έβαλαν ένα γκαζάκι πραγματικό ή κατασκευασμένο πριν 15 χρόνια, δεν νομίζω ότι κινδυνεύει σήμερα. Και μπορεί να πληρώσει μόνος αυτός. Επειδή έχουμε πάρει τις εμπειρίες και το τι γίνεται σε άλλες χώρες, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα εκτεταμένης περιφρούρησης όλων των γνωστών ανθρώπων στη χώρα. Αυτές είναι υπερβολές, θα το μειώσουμε, το ξαναμειώσουμε. Υπήρχε και μια ιδέα παλιά, κύριε Υπουργέ, ή εν λόγω να πληρώνουν και αυτοί το τίμημα της φύλαξης. Δηλαδή, αν θέλουν να έχουν αστυνομικούς, γιατί τους πληρώνουμε εμείς οι πολίτες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Στα μέτρα που θα πάρουμε θα είναι και αυτό. Ήδη υπάρχει παλαιότερη απόφαση, έτσι, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί. Εάν θέλουν κάποιοι αστυνομικό, θα πρέπει να πληρώνουν, αλλά και πάλι είναι συζητήσιμο. Ναι, και στο επιχείρημα το γιατί δεν δικαιούμαι ασφάλεια. Δικαιούται ασφάλεια ο κάθε Έλληνας πολίτης και πιστεύω ότι κίνδυνοι μικρής σημασίας υπάρχουν για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Επομένως, και επιπλέον, ξέρετε και κάτι, να το πω ανοιχτά. Υπάρχουν περιστατικά που εδώ στην αστυνομία γελάνε. Δηλαδή, κάποιος έβαλε γκαζάκι στον εαυτό του. Έβαλε από τη μέσα μεριά της πολυκατοικίας με κλειδωμένη την πόρτα. Λοιπόν, τέτοια περιστατικά δεν πρόκειται να ανοίξουν. Για γέλια, προφανώς. Αυτές είναι αστειότητες. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να προχωρήσουν μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σοβαρές σε αυτόν τον τόπο. Το τίμημα και η κριτική και το τι θα επικαλυστεί ο μέσα καθένας, έχετε, κύριε Υπουργέ, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα χωρίς βενζίνη, υπάρχουν καταγγελίες στην επαρχία, χαλασμένα, διαλυμένα, βάζουν από την τσέπη τους αστυνομικοί. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Ναι. Μετά από τόσα χρόνια και αφού τα περιπολικά φτάσαν να έχουν σχεδόν 300.000 χιλιόμετρα, αμφιβάλλω αν κανένας από εμάς έχει αυτοκίνητο με 300.000 χιλιόμετρα. Όχι, βέβαια. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Εκτρέψαμε ένα κονδύλιο γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ από άχρηστα προγράμματα, για παράδειγμα προγράμματα επιτήρησης των βορείων συνόρων για να μην έρθουν οι πρόσφυγες από βορρά προς νότο. Τώρα μάλλον γίνεται το... Φοβόμαστε να φύγει από εκεί. Ναι, είναι παλιά προγράμματα τα οποία δεν είχαν κανένα λόγο να υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, τα εκτρέπουμε και πολύ σύντομα θα βγει διαγωνισμός για αγορά μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων και βαν και μικρών γιατί λεωφορείων. Γιατί αριθμό μιλάτε, τα οποία έχετε αριθμό να μας πείτε. Θα καταστήσουν το στόλο της αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή γύρω στις 4.000 αυτοκίνητα μοτοσυκλέτες διαφορών τύπων, αλλά... Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθούν αυτά τον επόμενο καιρό. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και εξυγχρονισμού του στόλου της αστυνομίας. Η υπόθεση που αφορά το προσωπικό της αστυνομίας. Μας είπατε ότι θα μειωθεί ο αριθμός των αστυνόμων που μετέχουν στη φύλαξη προσώπων. Υπάρχει επίσης και αντίστοιχος σχεδιασμός να μειωθεί το προσωπικό που απασχολείται στα γραφεία για να περάσει στις περιπολίες με μια αναδιάταξη των δυνάμεων στα αστικά κέντρα ώστε να φυλάσσονται για τους πολίτες, για τον καθημερινό πολίτη εννοώ, οι περιοχές καλύτερα, με περιοδίες και ήδη παρουσία. Ήδη έχω υπογράψει την αναδιοργάνωση της ελληνικής αστυνομίας, κάτι που δεν τολμούσαν για πάρα πολλά χρόνια. Έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, περιμένουμε την απόφαση, την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας και στη συνέχεια θα προωθήσουμε την απόφαση τη λεπτομερή για την αναδιοργάνωση, η οποία έχει ληφθεί.
έχει ληφθεί. Τους φορείς, με τους αστυνομικούς, με όλο το, σε όλη την Ελλάδα. Θα σταματήσουν να συνυπάρχουν αστυνομικά τμήματα σε αποστάσεις 2 χιλιόμετρων μεταξύ τους, όπου υπάρχουν αστυνομικά τμήματα, αλλά δεν υπάρχει αστυνομία. Πρέπει να διώξετε και αρμοδιότητες όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί έχετε ακόμα γραφειοκρατικές αρμοδιότητες που κρατάνε τους αστυνομικούς μας μέσα. Βεβαίως. Έχουν προχωρήσει κάποιες προτάσεις σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αναδιοργάνωσης όλης της δομής της αστυνομίας. Κάνουμε προσπάθεια σε κοντά 6 μήνες, 7 μήνες. Θα μείνετε στο Υπουργείο, γιατί φαίνεται να ψήνεται για ένα σχηματισμό σιγά-σιγά. Θέλετε να μείνετε εσείς, ποια είναι η διάθεσή σας? Πέρα από το ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, θα κάνει ό,τι θέλει. Εσείς τι λέτε? Αυτά είναι θέματα του Πρωθυπουργού. Εγώ είμαι στρατιώτης και 300 χρόνια διαπάντηση. Έχετε δουλειά να κάνετε πάντως, αυτό βλέπω. Ναι. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Καλώς. Δουλειά έχει το Υπουργείο, δουλειά έχει η κυβέρνηση και την κάνει. Καλημερίζουμε. Διαδηλώστε, φαντάζομαι να τις απαγορέψετε, γιατί ακούω κάτι τέτοιο από διάφορους Σιριζέους. Να τις φυλάτε, ναι. Να είναι η αστυνομία παρούσα, ναι. Αλλά μην πάμε σε περιπτώσεις και χειροδικίας πια, γιατί τα είδαμε και αυτά σε μερικές περιπτώσεις. Τι λέτε? Κοιτάξτε, δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδεστήσεις, δεν φτιάχνουμε αγγελικό κόσμο ούτε στην αστυνομία ούτε παντού. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ούτε να ωρεοποιήσω καταστάσεις οι οποίες είναι ζώνη οργανισμός. Τις βλέπει και η κοινωνία. Είναι μέρος της κοινωνίας μας και πρέπει να νιώθουν οι αστυνομικοί σαν μέρος της κοινωνίας τους. Το τονίζω συνέχεια. Αισθάνονται πλέον, και το έχετε δει αυτό στη συμπεριφορά τους, σαν μέλος της κοινωνίας, και δεν αισθάνονται ότι είναι απέναντι από την κοινωνία. Τους συμφέρει και τους ίδιους αυτό. Τους συμφέρει ο πολίτης να είναι κοντά στον αστυνομικό. Έχετε δει μια διαφορετική αντίληψη και συμπεριφορά των αστυνομικών και αυτό τους συμφέρει και τους ίδιους, γιατί υπάρχει ποιότερο κλίμα. Γίνεται δουλειά με καλύτερες συνθήκες. Αυτή είναι η προσπάθειά μας σε αυτήν την προγράμμα. Ωραία, αλλά έλεγχος στο εσωτερικό της αστυνομίας υπάρχει, διότι και φαινόμενα και καταγγελίες υπάρχουν διαφθοράς πρώτον, και δεύτερον στο παρελθόν είχαν υποθεί και από υπουργούς, όχι από εσάς, αλλά από άλλους υπουργούς, και για θύλακες της Χρυσής Αυγής, ακροδεξιούς θύλακες στο πλαίσιο της αστυνομίας ή από αστυνομικούς οι οποίοι γενικώς έχουν απόψεις που δεν συνάδουν με το δημοκρατικό πολίτευμα. Υπάρχει έλεγχος? Καταρχάς, να σας υπενθυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες συνελήφθη ένα μεγάλο κύκλο με εμπορίας όπλων στην Κρήτη. Ανέχονταν και αστυνομικοί. Υπήρχαν και αστυνομικοί. Βεβαίως. Και κάποιοι άλλοι αστυνομικοί σε άλλες περιπτώσεις συνελήφθησαν. Επομένως, δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Ζώνη οργανισμός, όπως σας είπε, η αστυνομία. Υπάρχουν παραβάσεις και από ανθρώπους της αστυνομίας, οι οποίοι όμως συλλαμβάνονται και πληρώνουν. Δεν υπάρχουν θύλακοι είτε Χρύσης Αυγής είτε οργανωμένων πολιτικών επιδιώξεων. Υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων πολιτικών πεπιθήσεων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Οι οποίοι όμως πειθαρχημένα λειτουργούν στο πλαίσιο της αστυνομίας. Καλημερίζουμε, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα εμείς. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Αυτή την εβδομάδα Happy Travelers η Κέρκυρα. Θα ξεκινήσουμε την εξερεύνησή μας στο πανέμορφο νησί των Φεάκων από την πόλη της Κέρκυρας, και αφού περπατήσουμε όλο το κέντρο θα πάμε στο νότιο τμήμα του νησιού, αφού πρώτα σταματήσουμε στο πανέμορφο Αχίλιο. Μουστατσόνι κερκυραϊκό. Κέρκυρα, Κέρκυρα με το ποντικό νησί. Αυτό το Σάββατο μόνο στο Sky. Και σε Full HD. Τώρα το Ενελάδι αρέσει ακόμα πιο πολύ και για την νοστιμιά του και για τις νέες μόνιμα χαμηλές τιμές του. Και στην κόκκινη πάριζα με 60% λιγότερα λιπαρά και στο σούπερ παριζάκι. Γι' αυτό αγαπάμε Ενελάδι. Αυτό το καλοκαίρι κάθε εξόρμηση περνάει από τα πρατήρια Shell. Αποκτήστε ένα από τα 3 αντιλιακά ή το λάδι μαυρίσματος Κόπερτον με καύσιμα Shell V-Power και μόνο από 3 ευρώ. Shell Smart Club. Ακόμα καλύτερα δώρα. Από τον Καντέ, το σουρκόλ 2-2!
20 χρόνια Σπορ FM στους 94,6. 20 χρόνια στην κορυφή. Σε πάνω από 60 χώρες, στα πιο σημαντικά έργα και το σπίτι σας, μία είναι η λύση. Υπερδέσμο, το παγκόσμιο υπερστεγανοτικό. Μασούτης, εδώ για σένα με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο. Προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate 50% φθηνότερα. Πάνες και μωρομάντιλα Libero 40% φθηνότερα με τη MassCard. Και σερβιέτες, σερβιετάκια Always μόνο 1,99. Μασούτης, 40 χρόνια. Οικονομικά και ελληνικά. Viva Wallet POS. Χρέωση καρτών, χωρίς συνδρομή, χωρίς κρυφές χρεώσεις, χωρίς δέσμευση τζίρου. Με νέες, χαμηλότερες προμήθειες. Και τώρα, για πρώτη φορά, μόνο αν έχεις Viva Wallet, δέχεσαι πληρωμές και από κινητό, χωρίς καμία χρέωση. Αγόρασε το τώρα στο 13855, στο vivawallet.com και σε περισσότερα από 60 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Πιάσε μελωδία 99,2. Viva Wallet POS. Αγόρασε το τώρα στο 13855, στο vivawallet.com και στα καταστήματα Public και Media Markt σε όλη την Ελλάδα.